9 και 43 πρώτα λεπτά. Είδηση. Καλημέρα κύριε Κερίδη. Ανασχηματισμό. Τα, τα, παραπολιτικά έχουν ονόματα εδώ και ιστορίε. Ενδιαφέρεστε. Περιμένουμε να ακούσουμε. Είναι το προνόμιο του Πρωθυπουργού. Θα δούμε. Ακριβώ. Λοιπόν, ναι. είναι και το όνομα σα μέσα. Να δούμε. Με την ώρα σα. Με την ώρα σα. Λοιπόν, Σίγουρα. πάμε στο θέμα. Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό για ένα πολιτικό είναι το βουλευτή. Το πιο σημαντικό εθιβολία. για ένα πολιτικό είναι να αφήνει όνομα όνομα στην κοινωνία ότι άφησε δουλειά, έκανε δουλειά. Ο νόμο αυτό του τάδε. Με την καλή έννοια. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, έχετε χρόνο να διαβάσετε από τα παραπολιτικά το ανασυμματισμό, γιατί το προλάβανε τελευταία στιγμή. Τώρα, αν θα γίνει αύριο ή τη Δευτέρα, μου φαίνεται ότι κάποια διατάγματα έχουν ήδη φτιαχτεί, ετοιμαστεί, γιατί θα υπάρξουν αρμοδιότητε πολλέ για πολλού. Πάμε γρήγορα. σω έχει αντιπρόεδρο αυτή η κυβέρνηση, ίσω. Και ίσω κορυφαίο υπουργό πάει κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Σα δίνω τώρα πρώτη γραμμή από εδώ. Ε, καλό ρεπορτάζ. Πάμε γρήγορα. Πέστε μου, ε, υπόθεση Τραμπ και το χαστούκι που πήρε ε, από τη Γερουσία των ΗΠΑ. Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα. Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση αυτή. Για πρώτη φορά η Γερουσία ανατρέπει η απόφαση του Πρόεδρου Τραμπ. Δείχνει ακριβώ αυτό ότι ο Τραμπ βρίσκεται υπό αποχώρηση. Yeah. Με πολύ μεγάλη πλειοψηφία ανέτρεψε το σχετικό βέτο. Να πούμε ότι οι κυρώσει είχαν ήδη μπει απόφαση Πομπέο, ισχύουν εδώ και τρει εβδομάδε. Όμω η απόφαση τη Γερουσία είναι διπλά σημαντική. Πρώτον, διότι τη αυστηροποιεί και λέει ότι δεν πρόκειται να βγουν αν οι S400 δεν φύγουν Μάλιστα. από το τουρκικό έδαφο. Όχι απλώ μπουν στην αυθαλήνη σε μια αποθήκη, αλλά να φύγουν. Να επιστραφούν στη Ρωσία. Είναι. Υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Και δεύτερον, δεσμεύουν την επόμενη Προεδρία, την προεδρία Τζο Μπάιντεν, διότι δεν μπορούν να βγουν. Μπήκανε τώρα με απόφαση του Κογκρέσου. Είναι εκεί για να μείνουν. Θα βγουν μόνο αν φύγουν οι S400 από την Τουρκία. Άρα, δημιουργούν και ένα πλαίσιο για τη νέα Αμερικανική Προεδρία που ξεκινάει σε 19 μέρε από σήμερα, στι 20 Ιανουαρίου. Είναι σημαντικό. Αυτά όλα που είπατε θα μπορούσαν να γραφτούν σε ένα βιβλίο ανάλυση εξωτερική πολιτική από τον καθηγητή κύριο Κυρίδη. Σα ευχαριστώ, ευχαριστώ θερμά πω... και θα συνεχίσω να πολλά. λέω: Οι πιο διαβασμένοι βουλευτέ είναι οι των εξωτερικών και των οικονομικών. Και θα σας το σε λέω ευχαριστώ. Συνέχεια. Καλή χρονιά Διότι... και κάναμε ποδαρικό μαζί. Είδατε, έβαλα και το Χριστουγεννιάτικο από πίσω για να είμαι στο εορταστικό πλαίσιο και να σα ευχηθώ πραγματικά από την καρδιά μου. Καλή χρονιά σε εσά και όλου του τηλεθεατές. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ και να ξέρετε κάτι. Βάζουμε στόχου για την κοινωνία. Όπως βάλαμε και τα φάρμακα, βάλαμε και τους φόρους, επιστρεπτέα, γυναίκες, άνδρες, ε, να φύγει η έκτακτη φορά που φεύγει, ε, να μειωθεί ο φόρος και όλα αυτά. Αυτά είναι εποχή μετά το μνημόνιο, μέσα σε μια καταστροφή που φέρνει αυτός, αυτή η κακιά αρρώστια που στέλνει στον άλλο κόσμο ανθρώπους. Να είστε καλά, καλή χρονιά και ό,τι το καλύτερο. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Γεια σας.